Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Είχα εδώ απολύει τον Παναγιώτη από το θερμοκήπιο, και εκείνος ξεσπά βία στην Ολυμπία, η οποία τρέχει στην Μαργαρίτα για βοήθεια. Η τελευταία προσπαθεί να την πείσει να καταγγείλει τον άντρα της, καθώς και να απομακρυνθεί από κοντά του, αλλά η Ολυμπία φοβάται τις αντιδράσεις του. Και ενώ ο Στέφανος και ο Φίλιππος κάνουν μια σοβαρή συζήτηση, η Μυρτάλη συνεχίζει την συνεδρία στην ψυχολόγο. Την ίδια στιγμή ο Αλέξης πηγαίνει να βρει τη Μαρίνα, προκειμένου να την κάνει να αλλάξει τη γνώμη που έχει για αυτόν. Της λέει πως έχει διορθωθεί, και πως θα κάνει τα πάντα για να γίνει η φίλη της ευτυχισμένη, όμως εκείνη παραμένει αμετακίνητη στην γνώμη της και δεν θέλει ούτε να τον ακούσει. Μάλιστα τον διώχνει ζητώντας του να μείνει μακριά της. Η Αντιγόνη παραδέχεται στην Μαρίνα ότι ο Σωκράτης είναι ο πατέρας της Αγγελικής, και εκείνη με τη σειρά της αποφασίζει να μιλήσει στον Μάνο. Στο μεταξύ ο Χρήστος συναντιέται με τον Ισίδωρο προκειμένου να μιλήσουν για την προεκλογική εκστρατεία, όμως πολύ γρήγορα η κουβέντα έρχεται στη Μυρτάλη. Ο Ισίδωρος θέλει να μάθει το λόγο για τον οποίο χώρισαν, και τον πιέζει να του πει τι συνέβη, οπότε ο Χρήστος αναγκάζεται και του λέει την αλήθεια. Ότι είδε την ανιψιά του στο κρεβάτι με έναν άλλο άντρα, χωρίς όμως να του πει με ποιον. Πολύ σύντομα η πόλη μαθαίνει ότι ο λόγος για τον οποίο ο Χρήστος χώρισε τη Μυρτάλη, ήταν η παρουσία ενός άλλου άντρα στη ζωή της. Η Ιουλία που παραξενεύεται από το γεγονός ότι η ανιψιά της είχε παράλληλη σχέση, προσπαθεί να μάθει ποιο ήταν το τρίτο πρόσωπο, όμως για την ώρα δεν καταφέρνει κάτι. Την ίδια στιγμή η σχέση της κοπέλας με τον Αλέξη δείχνει να πηγαίνει καλά, όμως τυχαία έρχεται το μπαμ, όταν εκείνη αρχίζει να φέρεται απότομα όπως κάνει συνέχεια τελευταία, εκείνος αντιδρά, και ξαφνικά βγαίνει ξανά στην επιφάνεια ο κακός του εαυτός, με τον οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη η Μυρτάλη. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.